Μάλιστα. Open air. Open air από εδώ και με open air σύνδεση με το Skype. Θα πάμε στο επόμενο, έτσι. Θα μεταξιδέψεις να μιλήσουμε με τον Νίκο Φλόρο, το παγκοσμίου φήμης γλύπτη μας. Καλησπέρα. Πόσο χαιρόμαστε που ένας αρκάς έχει κατακτήσει όλο τον κόσμο με τις εικαστικές του δημιουργίες. Καλησπέρα σας. Πείτε μας λίγο για την τελευταία σας έκθεση, να ξεκινήσουμε από εκεί, για να πάμε μετά σε όλο το ταξίδι. Ξέρω ότι με τον Αλέξανδρο έχετε γνωριστεί. Γεια σου, ναι, Νίκο. Έχουμε γνωριστεί πραγματικά και είναι ένας από πιο αξιόλογους στον χώρο του. Ισχύει, είμαστε τυχεροί που τον έχουμε. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Αλλά είστε κι εσείς το δικό σας. Είστε καλά. Πείτε μου λοιπόν, διάβασα πολύ ωραία πράγματα, δεν κατάφερα να δω, για την τελευταία σας συλλογή, Μίδια, Μαρία Κάλλας, Αργοναύτες. Ναι, συγγνώμη, λίγο στον ήχο δεν ακούω πολύ καλά, αλλά θα το διορθώσουμε. Ναι, για την τελευταία μου έκθεση, λέτε, η οποία έγινε στη Γερμανία, η οποία συνεργάστηκα με την Πίνα Μπάου σε αυτό το διάσημο χοροθέατρο και είχα την τιμή να συνεργαστώ με ένα από τους καλύτερους χορογράφους ελληνικής καταγωγής, τον Τάφνη Κόκκινο, το οποίο κάναμε μια καταπληκτική συνεργασία στο θέατρο, στο Μουσείο Γλυπτών του Βούπερταλ. Παράλληλα προχωρήσαμε στο Ντίσσελντορφ, στο Γκούμεσμπαχ και κάναμε μια περιοδία σε όλη τη Γερμανία σχεδόν. Αλλά λόγω του κορονοϊού σταματήσαμε και δεν μπορέσαμε να ολοκληρωθεί αυτή η, θα έλεγα, η σειρά εκθέσεων. Την επιμέλεια της έκθεσης την έκανε ο Αριστοτέλης Καραντής και οι χορεύτριες οι οποίες συνεργαστήκαν μαζί μας ήταν η Τζούλι Σάναχαν και η Τσάι Σινγιού. Είναι από τις πιο παλιές χορεύτριες της Πίνα Μπάους. Για μένα προσωπικά ήταν μια μεγάλη εμπειρία αυτή η συνεργασία και πραγματικά θα έλεγα έτσι πολύ απλά ευχαριστήθηκα αυτή τη σχέση την καλλιτεχνική. Και βλέπουμε γιατί εμείς ταυτόχρονα πλάνα, ναι, από, ναι, κοστούμια, ναι, που έχει φτιάξει από κουτιά αλουμινίου. Ναι, 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 ναι. Αυτό είναι μια συλλογή έργων. Εδώ βλέπουμε τη Τζούλι Σάναχαν, η οποία την έχω κάνει ως μίδια μέσα σε αυτό, μέσα από τη χορογραφία της. Είναι έργα τα οποία είναι εμπνευσμένα από τη Μαρία Κάλλας, είναι παλιά έργα, είναι σύγχρονα έργα από τις συλλογές που τα οποία έχω. Όλα είναι εξ ολοκλήρου φτιαγμένα από κουτάκια αλουμινίου, το κουτάκι αναψυκτικών όπως λέμε, το οποίο ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία στη Νέα Υόρκη εδώ και πολλά χρόνια, λόγω ότι η βάση μου είναι η Νέα Υόρκη από αρχές του 2000. Και αυτά τα έργα, αυτές οι σειρές έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα μουσεία ανά τον κόσμο, σε πολύ μεγάλα μουσεία και ειδικότερα στη Ρωσία. Μια πρόσφατη έκθεσή μου ήταν και στο Αμπουτάμπι, το οποίο είχα φιλοτεχνήσει και το ποτρέτο του πρίγκιπα Μοχάμεντ, το οποίο έγινε πέρυσι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω πώς ξεκίνησε η έμπνευση για τα έργα σας με το αλουμίνιο. Πώς ήρθε αυτή η ιδέα? Να επαναλαμβάνετε λίγο, συγγνώμη, πώς μου ήρθε αυτή η ιδέα, λέτε. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει, πώς να το πω, μία φόρμουλα σε αυτό. Εγώ ζώντας στη Νέα Υόρκη, επειδή μέσα στα μόλ, στα σούπερ μάρκετ, καθημερινότητα, είναι το, πώς να το πω, το υλικό το οποίο είναι το καθημερινό υλικό, τα οποία είναι κουτάκια αναψυκτικών, είναι διαφημιστικά υλικά, τα οποία μέσα από αυτό εμπνεύστηκα και ήθελα να φτιάξω κάτι εντελώς διαφορετικό. Μου άρεσε πάρα πολύ χρωματικά το αλουμίνιο, αυτό που δίνει το κουτί του αναψυκτικού έχει μια πολύ ωραία λάμψη. Βλέπουμε, ας πούμε, και εδώ το κόκκινο, ας πούμε, το κόκκινο της Coca-Cola, βλέπουμε εδώ διάφορα τα έργα. Και έτσι ανακάλυψα, θα έλεγα, μια ιδιαίτερη τεχνική μετατρέποντας το αλουμίνιο σε ύφασμα. Αυτό το έκανα και πατέντα στην Αμερική από το 2002 και είμαι ουσιαστικά ο μοναδικός στον κόσμο ο οποίος χρησιμοποιεί το αλουμίνιο, τα κουτάκια αναψυκτικών, κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι δύσκολο στη διαχείρισή του? Τι είπατε? Είναι δύσκολο στη διαχείρισή του το αλουμίνιο? Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ναι, πραγματικά, γιατί απαιτεί πάρα πολλές ώρες. Είναι ένα υλικό το οποίο κόβει σαν ξηράφι, είναι ένα υλικό το οποίο δεν τυθασεύεται εύκολα και θα πρέπει να δώσω μία μάχη ουσιαστικά μεταξύ υλικού και εμένα, το οποίο πολλά από τα έργα μου θα έλεγα έχουν αρκετό από το αίμα μου, αρκετό DNA πάνω μου.
δυστυχώς. Και δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω, θα έλεγα, και βοηθούς. Πολλοί πιστεύουν ότι έχω αρκετούς βοηθούς, το οποίο με βοηθάνε να φτιάξω αυτά τα έργα, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται, γιατί είναι πολύ λεπτομερή η δουλειά και απαιτεί πάρα πολύ συγκέντρωση και θα έλεγα focus σε αυτό, και έτσι δεν μπορείς να συνεργαστείς με άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό το λόγο τα έργα τα οποία κάνω είναι πολύ συγκεκριμένα και μέχρι στιγμή στη ζωή μου έχω κάνει γύρω στα 30-35 έργα. Τα οποία όμως είναι ακόμα όλα πολύ εντυπωσιακά. Και εγώ θέλω να σε ρωτήσω, πώς ένα παιδί που γεννιέται στην Τρίπολη και μεγαλώνει στην Αθήνα παίρνει την απόφαση να πάει σε όλο τον κόσμο και να κατακτήσει όλες αυτές τις διεθνείς διακρίσεις? Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο είναι, θα έλεγα, μέσα στο πεπρωμένο ενός ανθρώπου. Δεν πιστεύω ότι... πιστεύω ότι όταν να γίνει κάτι, θα γίνει. Πραγματικά είχα την αποφασιστικότητα, αποφάσισα να φύγω από την Ελλάδα, έφυγα από 18 χρονών, σπούδασα στο Παρίσι, μετά πήγα στη Βιέννη και ο τελευταίος μου σταθμός ήταν Νέα Υόρκη. Ήθελα να πάρω εμπειρίες, ήθελα να ζήσω άλλες καταστάσεις καλλιτεχνικές και να εμπνευστώ. Πιστεύω ότι αυτό δεν σταματάει ποτέ, δεν τελειώνει ποτέ και συνεχίζεται όλη αυτή η διαδρομή. Ακόμα ο κάθε καλλιτέχνης μέσα από το έργο του, μέσα από τη δημιουργία του, προσπαθεί να εμπνεύσει, θα έλεγα, και τον κόσμο. Για μένα ουσιαστικά είναι να δημιουργήσω μία αίσθηση ψυχικής ανάτασης βλέποντας τα έργα κάποιος από τους θεατές. Δεν είναι εύκολο πράγμα, ξέρετε, δεν υπάρχει μία φόρμουλα στη τέχνη, δεν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο μπορούμε να πούμε θα γίνει αυτό, θα γίνει το άλλο. Και το υλικό το οποίο χρησιμοποιώ είναι ένα δύσκολο υλικό, γιατί δεν είναι ούτε μάρμαρο ούτε ζωγραφική, το οποίο μπορώ να πω το χρόνο θα κάνω 20-30 έργα. Εγώ το χρόνο, αν μπορώ να κάνω 1-2 έργα το πολύ. Και αυτός ο μεγαλύτερος εχθρός για μένα είναι ο χρόνος, ο οποίος δεν ξέρω πόσο χρόνο θα έχω στη ζωή μου, και το λέω ειλικρινά, να μπορέσω να πραγματοποιήσω ιδέες και έργα τα οποία θέλω στο μέλλον. Και αν σας ρωτούσαμε ποιο είναι το πιο δύσκολο κοινό στο οποίο έχετε εκθέσει δουλειές σας, ποιο θα ήτανε? Το πιο δύσκολο έργο? Το πιο δύσκολο κοινό, γιατί έχετε κάνει εκθέσεις σε όλο τον κόσμο. Α, το πιο δύσκολο κοινό, ναι, ναι. Λοιπόν, να σας πω, το πιο δύσκολο κοινό για μένα ήταν το κοινό των Αραβικών Εμμυράτων του Αμπουντάμπι, το οποίο είναι ένα εντελώς διαφορετικό σκεπτικό. Όποιος δεν έχει πάει δεν μπορεί να καταλάβει, και ειδικά με την τέχνη, και μιλάω ειδικά για την τέχνη και δεν μιλάω για το εμπορικό κομμάτι. Πολύ δύσκολο, αλλά ευτυχώς κατάφερα και τους κέρδισα εντός εισαγωγικών. Φαίνεται να σας αρέσουν οι δυσκολίες. Φαίνεται να σας αρέσουν τα δύσκολα υλικά ή τα δυσκολίες. Ακριβώς. Και ένα δύσκολο κοινό πάλι θα ήθελα να πω είναι το ρωσικό κοινό, γιατί στη Ρωσία έκανα αρκετές εκθέσεις, τα μεγαλύτερα μουσεία τους. Με αγκαλιάσαν οι Ρώσοι και μου δώσανε τα καλύτερα μουσεία τους, και ειδικά το ναό του Ισάκ, που έκλεισε με μία έκθεσή μου ως μουσείο, γιατί έγινε πια καθεντρικός ναός της Αγίας Πετρούπολης, με μία έκθεση που κάναμε από κοινού, που ήταν η έκθεση «Οικογένεια Ρωμανόφ». Για μένα ήταν πολύ ιδιαίτερη τιμή, γιατί επέλεξε το ρωσικό κράτος να τιμήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο την οικογένεια Ρωμανόφ μέσα από τους πιο εμβληματικούς ναούς παγκοσμίως, που είναι ο ναός του Ισάκ στην Αγία Πετρούπολη. Ο Αλέξανδρος Λιζάρδος μου είπε ότι εμπνέεσαι πολύ από τις μεγάλες δίβες της 7ης τέχνης. Ναι, φυσικά. Και μία από αυτές ήταν η Μαρία Κάλλας, φυσικά, που η Μαρία Κάλλας... δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά άγγιξε την ψυχή μου εξ αρχής. Τυχαία έρθε στη ζωή μου. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν φαν της Μαρίας Κάλλας παλαιότερα. Έχω τελειώσει και κλασικό πιάνο, ήξερα για την Κάλλας. Αλλά θα έλεγα ήταν μια σχέση, και είναι μια σχέση μεταφυσική μεταξύ μας. Μην ξεχνάμε ότι και οι δύο προερχόμαστε από την Πελοπόννησο. Η Μαρία Κάλλας καταγωγή της ήταν από την Καλαμάτα. Εγώ είμαι από την Τρίπολη. Και κατά κάποιο μαγικό τρόπο θα έλεγα ενωθήκανε κάποιες δυνάμεις. Έτσι βγήκε αυτή η σειρά, που ήταν η σειρά Μαρία Κάλλας, που είχα την τύχη, θα έλεγα, να γίνει viral παγκοσμίως μέσα από τα μεγαλύτερα μέσα του κόσμου, από το Reuters, BBC, τέλος πάντων πάρα πολύ, από το 2007. Αυτό για μένα ήταν κάτι που με ξεπέρασε ως καλλιτέχνη, γιατί ξέρετε, είμαι καλλιτέχνης και δεν είμαι ούτε τραγουδιστής είμαι, ούτε ηθοποιός είμαι. Η τέχνη μου, η δική μου, είναι μια μοναχική εργασία, το οποίο θα είμαι εγώ στο εργαστήριο
10 ώρες την ημέρα σχεδόν, με τον εαυτό μου, και αυτή πάλι γίνεται μεταξύ εμένα και του έργου. Mm. Άρα θέλω να πω ότι δεν είμαι τόσο πολύ μπροστά στα φώτα, τόσο πολύ μπροστά στη δημοσιότητα, όσο πολλές φορές, αλλά είχα την τύχη τα έργα μου να παρουσιαστούν και να προβληθούν σε όλο τον κόσμο. Και διαμέσου των έργων μου προβάλλεται και η Ελλάδα. Και είναι ένα σημαντικό πράγμα για αυτό, γιατί είναι κατά ένα είδος, πώς να το πω, πολιτιστική διπλωματία, προβάλλοντας ένα ωραίο κομμάτι της Ελλάδας που είναι ο πολιτισμός, και μιλάω για τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, όχι τον αρχαίο που τον ξέρουν όλοι παγκοσμίως φυσικά, αλλά η Ελλάδα έχει ανάγκη τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό να προβληθεί σε όλο τον κόσμο και να δείξουμε ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε μια συνέχεια του πολιτισμού μας και παράγουμε σύγχρονη τέχνη. Και αυτό θέλω να θα κλείσουμε με αυτό και με την ευγνωμοσύνη μας που είσαι ένας εκπρόσωπος αυτού. Ακριβώς. Και θα ήθελα, πρέπει να δώσουμε μία βάση, πιστεύω, και το Υπουργείο Πολιτισμού στο σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Να μην το προσπερνάμε, γιατί αν έχουμε ένα χαρτί ως χώρα, πραγματικά η βιομηχανία μας, και τι βιομηχανία έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι ο πολιτισμός μας. Μόνο με αυτό το χαρτί μπορούμε να εξαργυρώσουμε. Βλέπετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή με την Τουρκία. Βλέπετε τι γίνεται παγκοσμίως. Τι μπορούμε εμείς να εξαργυρώσουμε ως Ελλάδα? Τον πολιτισμό μας. Δεν έχουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή ουσιαστικά. Έτσι είναι ακριβώς. Και ειδικά το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Έχουμε αξιόλογους Έλληνες που είναι και στο εξωτερικό, έχουν διαπρέψει, άλλοι έχουν πάρει μέχρι Όσκαρ. Γιατί να μην εξαργυρώσουμε όλους αυτούς. Είτε αποτελείς μέρος αυτού. Πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Εμείς επιστρέφουμε τόσο λίγο με Ιωάννα Πηλιχού, Γιώργο Λιάνη, και έχω να σας πω πολλά.